Αγαπητοί τηλεθεατές του Hellenic TV, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Όπως κάθε φορά, η εκπομπή θα σας παρουσιάσει μερικές από τις πιο πρόσφατες εκδηλώσεις της παροικίας. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε πως αν θέλετε να προβάλλετε τις εκδηλώσεις, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του οργανισμού ή της επιχείρησής σας μέσα από την εκπομπή μας, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο του Hellenic TV στο 020 82 92 70 37 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Απόψε θα δείτε την έναρξη της έκθεσης World Travel Market στο Excel London και τη διάσκεψη τύπου που έδωσε στα γραφεία του COT στο Λονδίνο η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, κυρία Πραξούλα Αντωνιάδου. Επίσης, την εκλογή του νέου Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου και την έναρξη της καινούργιας εκπομπής «Ανέσπερον Φως» που θα παρουσιάζει ο πατέρας Σάββας Βασιλιάδης. Τέλος, τη συναυλία που διοργάνωσε στο Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου η Κυπριακή Ιπάτη Αρμοστία με πολλούς και γνωστούς καλλιτέχνες. Τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, έγινε στο γνωστό Excel London η έναρξη της καθιερωμένης έκθεσης με την ονομασία World Travel Market. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή πολλών δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Η έκθεση ήταν ανοιχτή για το κοινό από την 3η 8 Νοεμβρίου μέχρι και την 5η 10 του Νοέμβρη. Τη φετινή έκθεση επισκέφτηκαν ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδας, κ. Παύλος Γερουλάνος, και Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, κ. Πραξούλα Αντωνιάδου. Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κοινού. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε πλάνα από τον χώρο της έκθεσης. Ας δούμε μερικές συνεντεύξεις από παράγοντες του τουρισμού της Κύπρου. Ο Γενικός Διευθυντής Τουρισμού της περιοχής Αμοχώς του κ. Λάκης Αβραμίδης μίλησε στο συνεργάτη μας Γιώργο Ερωτοκρήτου. Κύριε Γενική Διευθυντή Τουρισμού της περιοχής Αμοχώς του, είμαστε σήμερα στην πρώτη μέρα της έκθεσης εδώ στο World Travel Market και θέλω να μου σχολιάσετε τη σημερινή μέρα, σαν πρώτη μέρα, πώς τη βλέπετε, τι μηνύματα παίρνετε. Πέστε μου τη γνώμη σας. Καλά, η πρώτη μέρα ακόμα είναι νωρίς ακόμα για να πούμε εκτιμήσεις και αποτίμηση το τι συμβαίνει. Και όμως η σημασία για μας είναι ότι η Βρετανική αγορά που αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της έκθεσης για μας είναι μια πολύ σημαντική αγορά, ανεξάρτητα αν έχει κάποια μείωση τα τελευταία χρόνια. Εμείς σαν περιοχή αμοχώς του Αγία Ναυροποδράς δίνουμε μεγάλη σημασία στην αγγλική αγορά, γι' αυτό και είμαστε εδώ και σε κάποιες άλλες εκθέσεις. Αλλά θα δούμε το κλίμα πώς πάει. Θα πιστεύω ότι το 2012 θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα από τα φέτος, το 2011.
αλλά είναι, πρέπει να δούμε και τα ραντεβού που έχει ο Κότ με τους tour operator. Τα μέχρι τώρα δικά μας ένα-δυο που είχαμε ήταν αρκετά ικανοποιητικά, οπότε θα πιστεύω ότι στο τέλος της έκθεσης θα είμαστε και σε καλύτερη θέση να πούμε τι συμβαίνει, αλλά και να έχουμε πολύ ευχάριστα πράγματα να πούμε για μια έστω και μικρή αύξηση της αγγλικής αγοράς. Τι ποσοστό παίρνει από την Αγγλία η υπεροχή αμοχώστου? Παίρνει περίπου το 25-30%. Οπωσδήποτε τους καλοκαιριούς μήνες περισσότερων παρά το χειμώνα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να πουλήσουμε σε ακόμα περισσότερους, διότι είναι το καλοκαίρι, είναι ο ήλιος, θάλασσα, αμμουδιές που η περιοχή αμοχώστου τις έχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε θα πιστεύω ότι αν όχι να τα ψηλώσουμε τα ποσοστά μας, το άστο να τα διατηρήσουμε. Θα ήθελα να μου πείτε, ένας τουρίστας που έρχεται στην περιοχή σας, τι είναι αυτό που θα τον κάνει να ξανάρθει? Τα πάντα. Μπορεί να είναι, εξαρτάται για ποιο σκοπό έρχεται. Είναι η θάλασσα, οι παραλίες, ο ήλιος, κάτι το οποίο είναι πολύ... Είναι το trademark της Αγίας Νάβας και του Πρωταρά. Υπάρχουν για όμως αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω από το ήλιο και τη θάλασσα. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορεί να κάνει κάποιος. Είναι ένας οικογενειακός προορισμός με το πάρκο, με άλλα αξιοθέατα. Υπάρχει το Κάβο Κρέκο, έναν εθνικό πάρκο για διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Υπάρχουν τα μουσεία, υπάρχουν οι εκδρομές που μπορεί να πάει κάποιος είτε στα γύρω χωριά είτε στην Κύπρο ολόκληρη. Η Κύπρος είναι τόσο μικρή που μπορεί να πάει κάποιος μία ολόημερη εκδρομή από τη μια άκρη της Κύπρου στην άλλη. Είναι τόσα πολλά, είναι τα συνέδρια που μπορεί να κάνει, οπότε πιστεύω ότι άλλωστε φαίνεται και από τους repeaters ότι η περιοχή αμοχώστου παίρνει έναν περίπου ποσοστό 40%. Δηλαδή αυτοί που έρχονται το μία χρονιά έρχονται εδώ το 40% να επιστρέφει. Σίγουρα θα πάει καλύτερα η περιοχή σας, γιατί με τέτοιο διευθυντή που έχουν να τρέχει συνέχεια σε τόσες εκθέσεις και να αγωνίζεται να φέρει κόσμο, πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα. Το να τρέχεις είναι το ζητούμενο, είναι να έχεις ένα καλό προϊόν να προωθήσεις και πιστεύω ακράδαντα ότι το προϊόν της επαρχίας Αμοχώστου, Αγία Πρωταράς και τα γύρω χωριά προσφέρουν ένα πολύ καλό τουριστικό προϊόν για όλα τα γούστα. Ευχαριστούμε κύριε Βραμίδη για αυτή τη συνέντευξη. Εμείς ο τουριστικός τύπος και το Hellenic TV θα είμαστε πάντα μαζί σας να σας καλύπτουμε. Ευχαριστώ. Στο Hellenic TV μίλησε και ο εκτελεστικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνοκυπρίων Τουριστικών Πρακτόρων, κύριος Γιάννης Ευθυμίου. Κύριε Γιάννη Ευθυμίου, κύριε Γενική Διευθυντή του ACTA UK, είμαστε σήμερα στην πρώτη ημέρα της έκθεσης World Travel Market 2011. Πώς βλέπετε τη σημερινή μέρα, σχολιάστε μου την έκθεση, ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη μέρα? Η έκθεση άρχισε πολύ ενθαρρυντικά, με πλειοψηφία, με προσέλευση γενικά πολύ καλύτερη από άλλα χρόνια. Η Κύπρος παρουσιάζεται φέτος σε έναν καινούριο location στην έκθεση, στο μέσο της Ευρώπης, αντί στη γωνιά που ήταν πέρσι και πρόπερσι. Πιο ευρύχωρων τουριστικών περίπτερων και με προσέλευση πολλών ελληνοκυπρίων εταίρων του τουρισμού της Κύπρου και με όλη την διάθεση να προβάλλουν το προϊόν της Κύπρου, το τουριστικό. Πώς βλέπετε την φετινή σεζόν για την Κύπρο από την Αγγλία? Για το 2011 η Αγγλία, ανάλογα με την οικονομική κρίση που επικρατούσε στην Ηνωμένο Βασίλειο και γενικά παγκοσμίως και επίσης ένεκα των συνθήκων, των πολιτικών συνθήκων στη Μέση Ανατολή, επήγαινε σχετικά καλά, παρότι ακόμα οι αφήξεις είναι σε ένα βαθμό ο λίγο πίσω, 1-2% πίσω από πέρυσι. Εν τούτης αναμένεται να ήταν χειρότερη η κατάσταση φέτος και γενικά όλοι οι θύνοντες και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με την φετινή χρονιά. Τώρα τι θα γίνει του χρόνου δεν ξέρουμε ακόμα. Ελπίζουμε ότι
η κατάσταση των αφήξεων στην Κύπρο για του χρόνου θα είναι περίπου η ίδια όπως είναι φέτος. Γιατί ένας τουρίστας να έρθει να κάνει διακοπές στην Κύπρο? Διότι η Κύπρος είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος, ένας ακμασμένος τουριστικών προϊόν. Έχει γίνει established για πολλά χρόνια τώρα και παρουσιάζει η Κύπρος ενδιαφέροντα, εκτός από ήλιο και θάλασσα, έχει πάρα πολλά είδη τουρισμού που αναπτύσσονται στην Κύπρο και ελπίζουμε με την προβολή να αυξηθεί και το είδος του τουρίστα τούτου προς την μεγαλώνισό μας. Πιστεύετε το 2012 θα έχουμε αύξηση από Αγγλία? Πιστεύω ότι για το 2012 η Αγγλία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα της προσέλευσης τουρίστων προς την Κύπρο. Ποιος ο ρόλος του ACTA UK εδώ στο Λονδίνο? Ο ρόλος του ACTA UK είναι μια φωνή που αντιπροσωπεύει τους ελληνοκύπριους ειδικούς, σπεσιαλίστες, που στέλνουν κόσμο για χρόνια τώρα, για 40 χρόνια, 45 χρόνια και επίσης είναι και μια φωνή στην Αγγλία για την μεγάλη ελληνοκυπριακή παροικία όσον αφορά το θέμα του τουρισμού. Κύριε Ευθυμίου, κύριε Γενική Διευθυντή του ACTA UK, εμείς στο Hellenic TV και ο τουριστικός τύπος είμαστε πάντα μαζί σας να βοηθάμε αυτή την προσπάθεια και τη δυνατότητα που δίνεται στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ. Σειρά έχει η συνέντευξη του Προέδρου των Ξενοδόχων Κύπρου Πασιξέ, κύριου Λοϊζίδη, στον Διευθυντή του τουριστικού τύπου Γιώργο Ερωτοκρήτου. Κύριε Λοϊζίδη, κύριε εκλεχτέ Πρόεδρε του Πασιξέ Κύπρου, είμαστε στην έκθεση Λονδίνου σήμερα, εδώ στο Gold Travel Market, η πρώτη μέρα της έκθεσης. Θέλω να πείτε τα νέα σας, να μου σχολιάσετε αυτή τη μέρα τι μηνύματα παίρνουμε. Καταρχήν είμαστε στην πρώτη μέρα που, όπως αντιλαμβάνεστε, μόλις τώρα έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε τις πρώτες ενδείξεις για την αγορά. Σε αυτό το στάδιο, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε, αυτή η αγορά που η Αγγλική, η οποία είναι η πλέον σημαντική για την κυπριακή τουριστική αγορά, βρίσκεται σε μια κατάσταση, αν θέλετε, που μας επιτρέπει κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία. Όμως η αγορά είναι πολύ ρευστή και δεν είμαστε ακόμα σε θέση να εξάξουμε σαφή συμπεράσματα. Θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγο, να δούμε πώς διαμορφώνεται το τελικό σκηνικό. Ούτως ή άλλως δεν πρέπει καθόλου να ξεχνάμε την διεθνή οικονομική κρίση, η οποία εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Ευρώπη και τους πολίτες της Ευρώπης, και σίγουρα η Αγγλία δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την κατάσταση. Άρα εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι επιτρέπεται κάποια συγκρατημένη, πολύ θα έλεγα, αισιοδοξία. Ήταν μια αρκετά καλή χρονιά για την αγγλική αγορά και θα περιμένουμε να δούμε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα. Η αγορά παραμένει πολύ πολύ ρευστή και οποιαδήποτε θετική ένδειξη υπάρχει μπορεί να μετατραπεί σε αρνητική με κάποιες εξελίξεις. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πώς βλέπετε την σεζόν του χρόνου σε σύγκριση με τη φετινή από την Αγγλία? Αυτό είναι που λέμε ακριβώς, ότι αυτή τη στιγμή επιτρέπεται να έχουμε κάποια αισιοδοξία. Όμως η ρευστότητα που παρατηρείτε δεν μας επιτρέπει να έχουμε σαφή εικόνα. Θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγο χρόνο, να δούμε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις, να δούμε και την οικονομική κρίση πώς συνεχίζει να επηρεάζει την αγορά και ανάλογα θα μπορούμε να διαμορφώσουμε πιο σίγουρη άποψη. Γιατί ένας τουρίστας να έρθει στην Κύπρο να κάνει διακοπές? Γιατί ένας τουρίστας να έρθει στην Κύπρο? Πιστεύω ότι είναι αρκετοί οι λόγοι. Ένας βασικός λόγος είναι ότι ένας τουριστικός προορισμός, ο οποίος διασφαλίζει κατά το μέγιστο, πιστεύω, τα δύο βασικά πράγματα που είναι η θερμοκρασία, ο καιρός και οι πολύ ωραίες παραλίες. Και από εκεί και πέρα κοιτάζουμε όλα τα υπόλοιπα στα οποία μπορούμε να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε. Όσον αφορά το προϊόν μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει ξεκινήσει μια σταθερή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Τα ξενοδοχεία ανακαινίζονται σχεδόν σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Υπάρχουν αυξημένες
προοπτικές πλέον για ποιοτικό τουρισμό. Έχουν ολοκληρωθεί αρκετά γήπεδα γκολφ. Έχουμε επιτέλους ξεκινήσει ένα διάλογο με το κράτος που έχει εγκαταλείψει την αδιάλλαχτη θέση του εναντίον του καζίνο. Φαίνεται ότι και το καζίνο σύντομα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Έχουν ξεκινήσει οι κατασκευές για καινούργιες μαρίνες και άλλα έργα υποδομής. Όλα αυτά πιστεύω ότι συνθέτουν ένα καλό τουριστικό προϊόν, προσφέρει μια ασφαλή και ευχάριστη διαμονή. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε όμως και τους παράγοντες του ότι είμαστε αρκετά ακριβοί ακόμη σαν τουριστικός προορισμός και πρέπει να δουλέψουμε εντατικά να κρατήσουμε τα κόστα μας όσο επιτρέπεται πιο κάτω για να μπορούμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικά το καλό μας προϊόν. Κύριε Πρόεδρε του ΠΑΣΙΞΕ, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και για όλες τις προσπάθειες που κάνετε. Εμείς στο Hellenic TV και ο τουριστικός τύπος θα είμαστε πάντα μαζί σας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ και να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία σε εσάς. Σας ευχαριστούμε. Στο συνεργάτη μας Γιώργο Ρωτοκρήτου μίλησε και ο Γενικός Διευθυντής της Cyprus Airways στο Ηνωμένο Βασίλειο, κύριο Ανδρέα Αγαθού. Κύριε Ανδρέα Αγαθού, κύριε Γενική Διευθυντή της Cyprus Airways εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε σήμερα εδώ στην έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο. Η πρώτη μέρα. Θέλω να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε αυτή την έκθεση. Είστε ο Διευθυντής εδώ στο Λονδίνο. Πέστε μου τα νέα σας. Όπως πάντοτε, κάθε χρόνο η παρουσία μας εδώ είναι δυναμική. Και παρόλο που ο προγραμματισμός μας για το 2012 έχει ήδη γίνει, εντούτοις έχουμε επαφές με τους συνεργάτες μας, έχουμε επαφές και με συνεργάτες που έρχονται από άλλες χώρες και έτσι θεωρώ ότι η Διεθνής Έκθεση του Λονδίνου είναι μια ευκαιρία να συναντήσουμε συνεργάτες και να μιλήσουμε και ακόμα για περαιτέρω, πέραν του 2012. Τι προγραμματίζεται για την επόμενη σεζόν, το 2012, η Cyprus Airways, ποια είναι τα νέα σας, πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τον ανταγωνισμό? Θέλω να πω ότι και πολύ καλά δεν είναι μόνο ο ανταγωνισμός, αλλά είναι και η οικονομική κρίση, η παγκόσμια οικονομική κρίση, την οποία διανύουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι πάντοτε υπάρχουν ευκαιρίες και σε περιόδους οικονομικής κρίσης υπάρχουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Φτάνει πρώτα να τις αντιληφθούμε και να τις αξιοποιήσουμε. Οι ευκαιρίες είναι, κάποιες ευκαιρίες δημιουργούνται από μόνες τους και εξαρτάται από εμάς να τις αντιληφθούμε και να τις αξιοποιήσουμε όπως ανάφερα. Άλλες όμως τις δημιουργούμε εμείς. Και σήμερα θα αναφερθώ σε κάποιες ευκαιρίες που δημιουργήσαμε εμείς ήδη. Παράδειγμα, σε περιόδους δύσκολες οικονομικής κρίσης, συνήθως αερογραμμές ή αναβάλουν ή ακυρώνουν την ανανέωση στόλου. Εμείς προχωρήσαμε στην ανανέωση του στόλου και μάλιστα συμπληρώνεται με την ανανέωση, με την απόσυρση των Α330 και την ένταξη των ΕΑΠΑΣ Α321 από τον επόμενο Απρίλιο συμπληρώνεται η ανανέωση. Αυτό θα μας φέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Πέραν από το θα μας δώσει έναν καλύτερο προϊόν το οποίο θα προσφέρουμε στην αγορά με συνέπεια θα μας ελαττώσει και τα κόστα μας σίγουρα. Άλλες ευκαιρίες που δημιουργήσαμε εμείς μετά από μελέτη στην αγορά, αλλάξαμε τις ώρες αναχώρησης και άφηξης από το Λονδίνο στην Κύπρο. Τώρα θα προσφέρουμε 2 πτήσεις καθημερινά, ολόχρονα. Λοιπόν, αυτές οι νέες ώρες είναι ήδη, πρώτα ήταν μετά από μελέτη και ήδη έχουν αποδειχθεί ότι είναι πολύ δημοφιλείς. Πέραν αυτού θα πω ότι η ανταπόκριση που είχαμε από το κοινό, από το ευρωπαϊκό κοινό για τις πτήσεις μας στο Heathrow, μας έπεισε ότι χρειάζεται να προσφέρουμε περισσότερες θέσεις στην αγορά και έτσι επαναρχίζουμε λειτουργία από το Στάνστε στις 19 Νοεμβρίου, αρχικά με 2 πτήσεις την εβδομάδα και μετά θα αυξηθούν
το καλοκαίρι. Πιστεύετε ότι η Cyprus Airways είναι η αερογραμμή και ο αερομεταφορέας της Κύπρου που εξυπηρετεί και βοηθά και συμπεριφέρεται σωστά στον οποιοδήποτε τουρίστα θα επισκεφτεί το νησί μας? Η προσπάθεια μας είναι να συνδέσουμε την Κύπρο με έναν καλό προϊόν και με ανταγωνιστικές τιμές. Στο τέλος, το αν πετυχαίνουμε ή όχι θα μετρηθεί με τα αποτελέσματα μας και αν πάρουμε την πληρότητα μας ολόχρονα, τότε θα δούμε ότι τα αποτελέσματα μόνα τους δείχνουν ότι ναι, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αγορά της Κύπρου. Ο στόχος μας και η επιδίωξη μας φυσικά είναι να προσφέρουμε έναν προϊόν ανταγωνιστικό και ας μην ξεχνούμε ένεκα της απόστασης προς την Κύπρο των 4,5 ωρών ταξίδι χρειάζεται να είναι έναν αναπαυτικό ταξίδι. Θεωρώ ότι οι κυπριακές αερογραμμές με την άνεση που προσφέρουν ότι έχουν έναν καλό προϊόν και η προσπάθεια μας και ο στόχος μας είναι να γίνουμε η πρώτη επιλογή όταν διαλέγει ο επιβάτης την εταιρεία που θα ταξιδέψει στην Κύπρο. Γιατί κάποιος τουρίστας θα κάνει διακοπές στην Κύπρο και μαζί με εσάς? Κοίταξε, γιατί θα κάνει στην Κύπρο, είναι πολλοί παραγοντές και βασικά εάν το κάθε τι που διαλέγω εγώ μεν είναι επειδή όταν το δοκιμάσουμε μας αρέσει ή διότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι, γίνεται καλή διαφήμιση, καλή πρόθεση για να το διαλέξουν αυτοί που δεν το έχουν διαλέξει. Αλλά όταν όμως κάποιος επισκεφθεί την Κύπρο, αν δεν μείνει ευχαριστημένος είτε στην Κύπρο σαν προορισμό είτε στα αεροπλάνα μας, τότε η επιλογή του την επόμενη φορά δεν θα είναι η Κύπρος ή δεν θα είμαστε εμείς. Οπότε επαναλαμβάνω ότι ο στόχος είναι να προσφέρουμε έναν πολύ καλό προϊόν με συνέπεια και εμείς σαν κυπριακές αερογραμμές, αλλά και η Κύπρος σαν προορισμός, ούτως ώστε οι επιλογές του κόσμου να είναι προς την πατρίδα μας παρά σε άλλα δρομολόγια. Πέστε μου τα μελλοντικά σας σχέδια, Cyprus Airways. Κοίταξε, ήδη έχω αναφέρει για την ανανέωση του στόλου, ήδη έχω αναφέρει για τα δρομολόγια από εδώ. Να πω επί τη ευκαιρία αυτή και μια άλλη πρόσφατη αλλαγή, καινοτομία αν θέλεις. Θεωρώ ότι η συμφωνία κοινού κωδικού πτήσεων με την Virgin Atlantic δεν είναι μόνο ότι προσφέρει στον Κύπριο ένεκα και της διαφοράς της ώρας να βρεθεί στην Αμερική την ίδια ημέρα, αλλά μας δίδει, σαν κυπριακές αερογραμμές, μας δίδει πρόσβαση σε μια μεγάλη αγορά. Εμείς αυτήν την αγορά σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε, ήδη αρχίσαμε, ούτως ώστε να αυξήσουμε την κίνηση από την Αμερική μέσω Heathrow προς την Κύπρο και με αυτό να αυξήσουμε και τα έσοδα μας. Δεν έχω αμφιβολία ότι εάν μια συμφωνία που είχαμε πριν, που δεν ήταν στο επίπεδο αυτής της συμφωνίας που επιτεύχθη τώρα, δούλεψε καλά, τότε αυτή η συμφωνία κοινού κωδικού πτήσεων σίγουρα θα είναι προς το συμφέρον και εμάς και του συνεργάτες μας της Virgin. Κύριε Εκλεχτέ, Γενική Διευθυντή του Cyprus Airways εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά οι υπηρεσίες σας και η προσφορά σας τόσα χρόνια στην Cyprus Airways είναι πολύ δυνατή και ξεχωριστή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Εμείς το τουριστικό τύπος και το Hellenic TV θα είμαστε πάντα μαζί σας να σας καλύπτουμε και να βοηθάμε τη Cyprus Airways. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε, για την ευκαιρία που μου δώσατε και στο παρελθόν, διότι όλες μας αυτές οι προσπάθειες σίγουρα θέλουμε να τις προβάλλουμε. Και εσείς είσαστε ένα μέσο του οποίου μπορούμε να προβάλλουμε και το έργο μου επιτελείται, αλλά ταυτοχρόνως να το κάνουμε γνωστό στο κοινό, ούτως ώστε να διαλέξουν αυτά που προσφέρουμε. Στο Hellenic TV μίλησε και ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κύπρου, κύριος Μαντοβάνης. Κύριε Μαντοβάνη, κύριε πρόεδρε
των τουριστικών πρακτόρων Κύπρου. Είμαστε σήμερα στην πρώτη μέρα της έκθεσης στο World Travel Market εδώ στο Λονδίνο. Πώς βλέπετε την πρώτη μέρα? Θέλω να μου τη σχολιάσετε, γιατί είστε ένας δυνατός πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων της Κύπρου, που σίγουρα θα μου πείτε καλά μηνύματα. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπετε και εσείς, είναι η πρώτη μέρα. Ακόμη είναι κάπως νωρίς. Έχουμε κάνει περιορισμένες επαφές με τους συνεργάτες μας της Αγγλίας αλλά και άλλων χωρών της Ευρώπης. Τα πρώτα μηνύματα είναι μάλλον ενθαρρυντικά, αλλά υπάρχει μια βεβαιότητα η οποία οφείλεται στη γενική οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη και με το ευρώ, όπως ξέρουμε όλοι. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να περιμένουμε. Η κάθε μας κίνηση πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή. Πιστεύετε ότι η ερχόμενη σεζόν, το 2012, θα έχουμε αύξηση από την Αγγλία? Πώς το βλέπετε εσείς σαν ένας πρόεδρος, ο οποίος έχετε μια τόση εμπειρία και πέραν τούτου σαν τουριστικός πράκτορας? Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε μείωση. Τώρα αν θα έχουμε αύξηση είναι δύσκολο να πούμε, αλλά περίπου θα είμαστε στα φετινά επίπεδα, πιστεύω, από την Αγγλία. Από άλλες χώρες βλέπουμε ενδιαφέρον, διότι δεν είναι εντάξει, βρισκόμαστε σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά δεν είναι μόνο η Αγγλία. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυξήσεις από την Ρωσία και βλέπουμε και ενδιαφέρον από χώρες όπως η Γερμανία, η Σκανδιναβία, λόγω και των προβλημάτων της Βορείου Αφρικής που ακόμη δεν λύθηκαν, αλλά επίσης και λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κατάστασης. Κύριε Μαντοβάνη, γιατί ένας τουρίστας να έρθει να κάνει διακοπές στην Κύπρο? Για πολλούς και διάφορους λόγους. Το αυτονόητο είναι ότι θα έρθει στην Κύπρο λόγω του καλού μας, των καλών καιρικών συνθήκων, της ωραίας θάλασσας, αν έρθει καλοκαίρι, και των παραλιών μας, αλλά επίσης και λόγω της ιστορίας μας, λόγω της πατροπαράδοτης, όπως θέλουμε να πούμε, φιλοξενίας, αλλά εδώ πρέπει είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, και λόγω των αξιοθέατων που έχουμε, και επίσης έχουμε και ασφάλεια στην Κύπρο. Κάτι το οποίο δεν βρίσκουν σε άλλες χώρες, σε άλλους προορισμούς. Πιστεύετε ότι ένας τουρίστας που έρχεται στην Κύπρο είναι ικανοποιημένος ώστε να ξαναεπαναλάβει αυτή τη διαμονή? Γενικά ομιλούντες, ναι. Βεβαίως υπάρχει πάντα κάποιο... μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε. Στα θέματα της φιλοξενίας, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθούμε, ότι κάπου ο Κύπριος έχασε αυτό που είχε παλιά, αυτήν την αυθόρμητη φιλοξενία, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε. Κύριε Πρόεδρε του ΑΚΤΑ, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτήν τη συνέντευξη που μας έχετε δώσει σήμερα. Εμείς στο Hellenic TV και ο τουριστικός τύπος πάντα θα είμαστε μαζί για την προσπάθεια που κάνετε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Τώρα θα παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη του Προέδρου των Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού της Κύπρου, κύριου Γιώργου Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη, κύριε Πρόεδρε των Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού της Κύπρου. Είμαστε σήμερα στο World Travel Market στην έκθεση εδώ στο Λονδίνο, πρώτη μέρα. Θέλω να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε αυτή την έκθεση και τα νέα που θα μου πείτε. Κοιτάξτε, όπως πάντα, το World Travel Market είναι μαζί με την έκθεση του Βερολίνου οι πιο σημαντικές τουριστικές εκθέσεις παγκοσμίως. Και φυσικά η Κύπρος δεν μπορούσε να λείπει από εδώ. Και ειδικά ο τομέας του τουρισμού υπαίθρου και των ειδικών ενδιαφερόντων, στον οποίο πλέον δίδεται μεγάλη σημασία, διότι αποτελεί μια νέα τάση η οποία έχει ζητήσει και η οποία συμβάλλει τεράστια στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και την ανάπτυξη της κυπριακής υπαίθρου τουριστικά. Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση στον ήλιο και τη θάλασσα. Τώρα ερχόμαστε να προβάλλουμε διακοπές κοντά στον άνθρωπο της Κύπρου, τον πολιτισμό της Κύπρου, την ύπαιθρο της Κύπρου και βέβαια το φυσικό περιβάλλον.
και νομίζω ότι με αυτά ένας ξένος πλέον μπορεί να κάνει διακοπές με νόημα, με περιεχόμενο, όχι τις συνηθισμένες του διακοπές. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι πολλοί έρχονται τακτικά στην Κύπρο κάθε χρόνο και θέλουν να κάνουν κάτι το διαφορετικό, να μην κάνουν πάντοτε το ίδιο. Γι' αυτό τους προτείνουμε διάφορες δραστηριότητες και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε τις διακοπές τους πολύ πιο ευχάριστες. Πιστεύετε ότι η νέα τουριστική περίοδος 2012 θα είναι καλύτερη για τα ειδικά ενδιαφέροντα και των πολιτιστικών τουρισμών στην Κύπρο? Πιστεύω ότι θα είναι γενικά καλύτερη για όλον τον τουρισμό, αλλά βλέπουμε ότι με τον πολιτιστικό τουρισμό και αυτών των ειδικών ενδιαφέροντων από κάποιες αγορές έχουμε αυξημένες αφίξεις και την περίοδο του χειμώνα. Και νομίζω όλοι μας είμαστε σε αυτήν την business να αναπτύξουμε τον τουρισμό κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου, η οποία δεν είναι η νεκρή περίοδος, είναι λάθος που τη λέμε, είναι η περίοδος των δυνατοτήτων και, όπως λένε οι Άγγλοι, των opportunities. Γι' αυτό και πρέπει να όλοι να συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι η Κύπρος είναι αυτόν τον τουρισμό που θέλει. Και όχι μόνο των καλοκαιρινών. Των καλοκαιρινών είναι πολύ εύκολο να γεμίσει τα ξενοδοχεία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η τέχνη όλη είναι να δουλέψουμε για να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο και να κάνουμε γενικά τον τουρισμό μας να είναι πολύ πιο επικερδής. Διότι τώρα μπορεί να έχουμε αυξημένους αριθμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυτό που θα θέλαμε όλοι, δηλαδή το αυξημένο κέρδος και οι ικανοποιητικές και οι επιστροφές από τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα του τουρισμού. Άρα έχει μεγάλη σημασία να έχουμε μία περίοδο η οποία να καλύπτει τουλάχιστον η καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινά από τον Απρίλιο και να τελειώνει τέλος του Νιόβρη. Είναι αδιανόητο στην Κύπρο των 23 βαθμών της θερμοκρασίας του αέρος ή των 25 που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και του νερού, 23 βαθμούς είναι η θερμοκρασία του νερού της θάλασσας, να μην έχουμε τον Νιόβρη έναν σαν ένα από τους καλοκαιρινούς μας μήνες. Κύριε Μιχαηλίδη, η τελευταία μου ερώτηση. Γιατί κάποιος τουρίστας να έρθει στην Κύπρο? Κοιτάξτε να δεις, είναι η ερώτηση που υποβάλλουν πάρα πολλοί, αλλά εγώ λέω ότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες η Κύπρος και επικρατεί και αυτό που λέμε μια ατμόσφαιρα την οποία δύσκολα μπορεί κάποιον να περιγράψει. Η Κύπρος δεν είναι μόνο για θάλασσα, δεν είναι μόνο για ήλιο, δεν είναι μόνο για πολιτισμό. Είναι ένας συνδυασμός καταστάσεων μαζί με την ανθρωπιά η οποία ακόμα υπάρχει στην Κύπρο. Ακόμα υπάρχει, να μην είμαστε υπερβολικοί. Το καλό το φαγητό, το κρασί, το φυσικό περιβάλλον, όλα αυτά, άμα τα συνδυάσεις, βγαίνει ένα τουριστικό προϊόν το οποίο πραγματικά δεν είναι άσχημο και μπορεί να το προωθήσει εύκολα. Κύριε εκλεκτέ Πρόεδρε του Ονειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού, κύριε Μιχαηλίδη, εμείς στο Hellenic TV και ο τουριστικός τύπος είμαστε πάντα μαζί σας να βοηθούμε την προσπάθεια και την δυνατότητα που έχετε για να δώσετε σε αυτήν την περίπτωση με την ειδικά ενδιαφέροντα και τον πολιτιστικό τουρισμό. Και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ το Hellenic TV για όλη αυτήν την προσπάθεια που κάνει κάθε χρόνο να μας δίνει ευκαιρία να λέγουμε κάποια πράγματα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος, στην κάμερα του Hellenic TV και στην Ιωάννα Βεκεντίου μίλησαν η Julie Middleton, Industry Programs Manager από το The Travel Foundation στην Κύπρο και η Joe Baddeley, Sustainable Destination Manager από την εταιρεία Thomas Cook. Okay, well, the Travel Foundation has been working in Cyprus with the Cyprus Sustainable Tourism Initiative to help hotels find ways of saving waste, reducing their waste, because in Cyprus much of the waste goes to landfill because there isn't the infrastructure there for recycling. So with the sponsorship of Thomas Cook, we've been working with 12 hotels in Paphos and 14 in Ayanapa Proteras to show hoteliers very simple ways to reduce plastic.
And as a result, hope that that will influence other hoteliers in Cyprus to do the same. I think the benefits have been quite considerable. There have been benefits financially for the hotels that have been involved because they've saved a considerable amount of money on the waste reduction. The benefits for our customers are that they can see the type of sustainability initiatives that we're taking in resorts that are large developed resorts, where Thomas Cook is a very, very large operator, and we know that we make a large impact in that destination. And for Thomas Cook, it's been that we can raise our profile, we can let people know what we're doing and what we're striving to achieve in sustainability. So I think the benefits being seen in lots of different parts of the industry. And finally, how did the project work for the customers? Well, as I explained, it's very simple techniques. The hoteliers were taught how they could reduce plastic. So, for example, this wonderful sculpture behind us is illustrating one of the hotels where they save 1,100 bottles of water a day just by providing water, filtered water, and reusable, durable glasses. And actually, the customers really like that because they really like to see that the hotel was doing something to help the environment, show that the hotel cared. And this is one of the big benefits of the project. We've seen how well it's gone down with the customers staying in the hotels, and they've given really good feedback about it. Wonderful. I would like to thank you and say that Cyprus Tourism Organization and Tourist Press and Hellenic TV would always support this type of projects, and we're very happy to interview you again on the progress. Thank you very much. Thank you very much. Την 3η 8 Νοεμβρίου έγινε διάσκεψη τύπου στα γραφεία του ΚΟΤ στο Λονδίνο, που έδωσε η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, κυρία Πραξούλα Αντωνιάδου. Ας δούμε ένα απόσπασμα από τη διάσκεψη τύπου. Ένα από τα μαθήματα που έχουμε πάρει από την διεθνή οικονομική κρίση, η οποία ταλανίζει την Ευρώπη και τον κόσμο, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια, είναι ότι πρέπει η ανάπτυξη να στηρίζεται στους πραγματικούς τομείς της οικονομίας παρά στο χαρτί και τα παράγωγα του. Και ένας τέτοιος πραγματικός τομέας της οικονομίας είναι σίγουρα ο τουρισμός. Και είναι με αυτήν την αντίληψη και κατανόηση που η Κύπρος δίνει μεγάλη σημασία στην διατήρηση των σημερινών αγορών του τουρισμού, αλλά και στην επέκταση των αγορών, όχι μόνο σε γεωγραφικούς όρους, αλλά και όσον αφορά τη διεύρυνση του ίδιου του προϊόντος και από πλευράς ενδιαφερόντων και σκοπών επίσκεψης. Διότι όλοι γνωρίζετε ότι η Κύπρος έχει ευλογηθεί με τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά παράλληλα είναι ένας τόπος ο οποίος διαθέτει σοβαρή υποδομή τόσο από πλευράς του δικτύου επικοινωνιών όσο αφορά τα δύο σύγχρονα αεροδρόμια, το γεγονός ότι στη χώρα έχουν αναπτυχθεί μια σειρά υψηλού επίπεδου ξενοδοχεία, εστιατόρια. Αυτή τη στιγμή το κράτος προχωρεί με τα υλοποίηση των σχεδίων για την ανέγερση μαρίνων σε διάφορα μέρη της χώρας. Επεκτείνεται το δίκτυο των golf courses, ούτως ώστε να μπορεί να ενισχυθεί και ο τουρισμός κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου και να αντιμετωπιστεί και το θέμα της εποχικότητας. Και σίγουρα το άλλο σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την κυπριακή οικονομία και συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων των τομέων είναι και το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο δίνει στην Κύπρο αξιοπιστία τόσο όσο αφορά την δημιουργία και τη λειτουργία επιχειρήσεων στο νησί, αλλά όσο αφορά και τον ίδιο τον τουρισμό και την ποιότητα του προϊόντος που προσφέρεται. Παράλληλα, γνωρίζετε ότι η Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά
σε άλλες χώρες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και αυτό δίνει την ευκαιρία να προωθήσουμε και νέες πτυχές τουρισμού όπως ο συνδυασμός προορισμών και ήδη κάποιες εταιρείες αντιλαμβάνουμε το προωθούν με την έννοια της συνδυασμένης επίσκεψης στην Κύπρο και ίσως στο Ισραήλ, στην Κύπρο και την Αίγυπτο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα και είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε να δούμε για να ενδυναμώσουμε και το ενδιαφέρον στην περιοχή και άρα να, παρά να αντιμετωπίζονται οι διάφοροι προορισμοί ως ανταγωνιστικοί, να μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συνεργαζόμενοι. Και παράλληλα όλοι γνωρίζετε ότι το κυπριακό τουριστικό προϊόν ενδυναμώνεται και από τη μακρά ιστορία και παράδοση που έχει ο τόπος. Τώρα, όσο αφορά την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωρίζουμε ότι είναι η βασική τουριστική αγορά της Κύπρου και το κράτος και οι υπηρεσίες του θέλουν να στηρίξουν αυτή την αγορά και δίνουν μεγάλη σημασία στη διατήρηση του ποσοστού αυτής της αγοράς. Υπάρχει μια μακρά παράδοση επισκεπτών από την Βρετανία και λόγω της ιστορίας της Κύπρου που ήμασταν παλιά Βρετανική αποικία, αλλά και του γεγονότος ότι τρεις γενιές Κυπρίων έχουν βρει φιλοξενία από την Βρετανία από τις αρχές του περασμένου αιώνα και από το γεγονός ότι πολλά από τα παιδιά μας έχουν την ευκαιρία να μορφωθούν στα βρετανικά πανεπιστήμια και να φέρουν τη γνώση που κερδίζουν εδώ πίσω στον τόπο μας. Άρα υπάρχει μια στενή διασύνδεση με την βρετανική αγορά η οποία βοηθά στο να κάνει και τους βρετανούς τουρίστες να νιώθουν άνετα όταν επισκέπτονται το νησί μας. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι η διεθνής οικονομική κρίση έχει επηρεάσει γενικά τη ζήτηση και ως εκ τούτου έχει επηρεάσει και τη ζήτηση για ταξίδια προς το εξωτερικό. Παρόλα αυτά, οι αφήξεις τουριστών προς την Κύπρο κατά το 2011 έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση, 11,1% μέχρι το Σεπτέμβρη, ενώ τα έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 14%, που δείχνει ότι η Κύπρος παραμένει ένας ενδιαφέρον προορισμός, όπου πρέπει να σημειώσουμε υπάρχουν και εξελίξεις που δίνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην περιοχή. Γνωρίζετε όλοι ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας με σημαντική πιθανότητα εντοπισμού κοιτάσματος υδρογοναθράκων στην περιοχή μας. Αναμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τις πρώτες ενδείξεις το Δεκέμβρη και αν πράγματι φανούμε τυχεροί και ευλογηθεί από τη φύση και το Θεό, όπως λέγω, η αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων θα ωφελέσει και τον ίδιο τον τουρισμό με την έννοια ότι θα μειωθεί το κόστος της ενέργειας που είναι ένα σημαντικό μέρος του κόστους και του τουριστικού προϊόντος στην Κύπρο και με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά και τα ίδια τα τουριστικά πακέτα ενώ η μεταφορά της βάσης της παραγωγής ενέργειας από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο θα συμβάλλει και στην μείωση της επιβάρησης στο περιβάλλον και άρα είναι ακόμα ένα θετικό στοιχείο το οποίο θα ωφελέσει και τον ίδιο τον τουρισμό. Βέβαια, το ενδιαφέρον για την Κύπρο από πλευράς άμεσο ξένων επενδύσεων αναμένουμε να το δούμε πολύ πιο σύντομα από τη στιγμή που θα είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα οποιαδήποτε κοιτάσματα, γιατί όπως έχουμε πει, η αξιοποίηση των κοιτασμάτων τουλάχιστον από πλευράς εγχώριας αγοράς θα χρειαστεί μια ελάχιστη χρονική περίοδο των 3 ετών, αλλά από την πρώτη στιγμή που θα εντοπιστούν κοιτάσματα, σίγουρα το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για να βρεθούν στην Κύπρο και να είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη που θα υπάρχει είτε άμεσα
όσο αφορά τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, είτε έμμεσα με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Αυτό το ενδιαφέρον θα φανεί από την πρώτη στιγμή και σίγουρα θα έχει επιπτώσεις και στο ευρύτερο περιβάλλον όσον αφορά μακροχρόνιο, θα έλεγα, πια τουρισμό, με την έννοια των επενδύσεων σε αγορά σπιτιών, ενοικιάσεων και επιχειρηματικού πια τουρισμού, που σίγουρα θα δούμε να αυξάνεται στην Κύπρο. Γι' αυτό, μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον που δημιουργείται και ενισχύει την εικόνα της Κύπρου στο παγκόσμιο, και πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τις συμφωνίες, τη συνθήκη της Λισαβόνας, ο τουρισμός και τα θέματα που απασχολούν τον τουρισμό απασχολούν και τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της εποχικότητας είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορούν να ενισχυθούν οι επισκέψεις τουριστών στην Ευρώπη ως σύνολο και τις χειμερινές περιόδους. Όπως επίσης απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας, κάτι για το οποίο η ίδια η Κύπρος θα μπορεί να συμβάλλει αν με το καλό εντοπιστούν κοιτάσματα υδρογοναθράκων στην Κύπρο. Άρα, με αυτό το ενισχυμένο και κάπως διαφοροποιημένο προϊόν με το οποίο προχωρεί η Κύπρος στα αμέσως επόμενα χρόνια, βλέπουμε ότι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον η Κύπρος ως προορισμός και ενισχύεται και περισσότερο και αυτό που λέμε ο επιχειρηματικός τουρισμός, και αναμένουμε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες θα ληφθούν υπόψη και από τους συνεργάτες μας, τους tour operators, τα ξενοδοχεία, τις αερογραμμές, ούτως ώστε να υπάρξουν αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αμοιβαίο όφελος για όλες τις πλευρές. Να είστε καλά.